Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που είμαστε εδώ για την ευκαιρία που μας έδωσε και σήμερα να βρισκόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού. Καλό είναι να ερχόμαστε, παίρνουμε από το Λόγο του Θεού. Είναι σαν να τρώμε το φαγητό μας. Κάθε μέρα καθόμαστε στο τραπεζάκι μας, τα θέλουμε όλα ωραία. Αλλά απαραίτητο είναι για τον χριστιανό και η τροφή πνευματική καθημερινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που μας έφερε εδώ. Θέλω να διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, ΙΑ, σελίδα 857. 11ο κεφάλαιο, από το 25ο εδάφιο. Σελίδα 857. «Εν εκείνο τον καιρό, αποκριθείς ο Ιησούς είπε, δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απεκάλυψας ταύτα από σοφών και συνετών, ότι απέκρυψες ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε αρεστόν ευρωστέν σου, πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του πατρός μου και ουδείς γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, που δεν τον Πατέρα γινωσκητής, ημί ο Υιός. Και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγόν μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρόν». Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό, για τον Λόγο Του, αυτό το κομμάτι, αδελφοί, του Λόγου του Θεού, που έχει πάρα πολλά να μας πει. Εκείνο τον καιρό, λέει ο Ιησούς Χριστός, μιλάει με τους μαθητές Του, τους απαντάει, αλλά κάνει μια σαν προσευχή στον Θεό, μια δοξολογία. Κοιτάει πάνω στον ουρανό και λέει, δοξάζω σε Πάτερ, ο Ιησούς Χριστός, τον Πατέρα πάνω, σε δοξάζω Πατέρα, του λέει, που είσαι Κύριος στον ουρανό και στη γη, ότι όλα αυτά τα πράγματα του Θεού τα έκρυψες από τους σοφούς ανθρώπους, τους έξυπνους του κόσμου τούτου, με την ανθρώπινη σοφία και συνετούς, και τα αποκάλυψες αυτά σε νήπια, είπε, αδελφοί. Σε ευχαριστώ, του λέει, Κύριε, του ουρανού και της γης. Ένα πάρα πολύ μεγάλο εδάφιο, αδελφοί, αυτό. Πολύ ωραίο. Και εδώ αισθάνθηκα εγώ πάρα πολύ δικαιωμένος. Λέω, Κύριε, πόσο δίκαιος είσαι. Δεν έχουμε τα πτυχία, δεν έχουμε τις γνώσεις. Μα απευθύνεται ο Λόγος του Θεού μόνο σε μια κατηγορία ανθρώπων ή σε μια ομάδα ανθρώπων με υψηλή μόρφωση, να σωθούν μόνο αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα ήταν δίκαιο. Πολλά πράγματα στη ζωή μας εμποδίζουν λόγω των γνώσεων. Άλλος έχει περισσότερες δυνατότητες στη δουλειά μας, τον βλέπεις, πάει στο σχολείο, έχει περισσότερες ευκαιρίες, παίρνει μια καλύτερη θέση, δουλεύει λιγότερο, παίρνει περισσότερα. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στα πράγματα του κόσμου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να έχω διπλώματα, να έχω γνώσεις για να προχωρήσω μπροστά. Και αυτό είναι άδικο. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν. Πανέξυπνοι άνθρωποι. Αλλά λόγω των χρημάτων, λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας, δεν μπόρεσαν να βγουν έξω να σπουδάσουν τα παιδιά, να κάνουν και έτσι. Άδικο, αλλά όταν, αδελφοί, με επισκέφθηκε ο Ιησούς Χριστός και άρχισα να διαβάζω το Λόγο του Θεού και άρχισε ο Κύριος να μου αποκαλύπτει το Λόγο του Θεού, και άρχισα κι εγώ να λαμβάνω αυτά που λαμβάνει όλος ο λαός του Θεού, αισθάνθηκα πάρα πολύ δικαιωμένος. Λέω, Κύριε, πόσο δίκαιος είσαι, που δεν ζητάς ούτε πτυχία, δεν ζητάς ούτε γνώσεις,
ούτε ειδικές ικανότητες να έχει κάποιος άνθρωπος για να σωθεί, αλλά ζητάς μόνο τον, από τον άνθρωπο να πει ότι δέχεται τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Μόνο αυτό. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τον επισκέπτεται και τον αναγεννάει. Άλλος κλαίει, άλλος... Είναι πολύ ωραία η αναγέννηση. Θυμάμαι μια αδελφή μου είχε πει, αδελφέ, εκεί που άκουγα το Λόγο του Θεού ημέρα Κυριακή, αισθάνθηκα κάτι, με επισκέφτηκε και βγήκα έξω. Δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Έτρεμα ολόκληρη. Πόδια, χέρια και να τα δάκρυα. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν? Πολύ ωραίο. Μας αναγεννάει ο Ιησούς Χριστός. Και όλοι έτσι, αδελφοί, θυμόμαστε την αναγέννησή μας. Τι ωραίος και είναι, τι ωραία είναι τα πράγματα του Θεού και πόσο δίκαιος είναι ο Θεός. Απεκάλυψες, λέει, εις νήπια. Τι σημαίνει το νήπια? Ότι είμαστε μικροί, ότι είμαστε βρέφοι? Τι αποκαλύπτει ο Θεός το Λόγο Του στα μικρά παιδάκια, στα νήπια? Δεν εννοεί αυτό, αλλά το νήπια μεταφράζεται εδώ ακριβώς με μία λέξη, στους ταπεινούς. Το νήπια εδώ σημαίνει ταπεινός. Δέχτηκα ταπεινά το Λόγο του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός μας με αποκάλυψε το Λόγο Του, όπως και εμένα. Όλοι μας λίγο πολύ είχαμε διαβάσει κομμάτια από την Αγία Γραφή, από το Ευαγγέλιο, πριν μας αναγεννήσει ο Ιησούς Χριστός. Δεν καταλάβαμε όμως τίποτα. Δεν αισθανθήκαμε κάτι, αλλά από τη στιγμή που ακούσαμε από τον Κηρύττων και ήρθε η πίστη μέσα μας δια της ακοής και ήρθε αυτή η αναζήτηση να γνωρίζω κι εγώ, να γίνω κι εγώ παιδί του Θεού, και είπα ναι στον Ιησού Χριστό, τότε ήρθε η αναγέννηση. Και τότε, διαβάζοντας πάλι εκείνα τα ίδια κομμάτια από το Λόγο του Θεού που είχα διαβάσει πριν, τώρα τα καταλαβαίνω όμως. Πριν δεν τα καταλάβαινα. Είναι αυτό που λέει, αδελφοί, εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός και απεκάλυψε, λέει, αυτά στα νήπια. Ο Θεός αποκαλύπτει το Λόγο του. Και πριν μας μίλησε ο Θεός, αδελφοί, μας μίλησε ο Ιησούς Χριστός και μας είπε αυτό ακριβώς, το Λόγο. Ότι εγώ θα σου αποκαλύψω αυτές τις τελευταίες ημέρες το Λόγο μου. Αυτό είπε ο Κύριος, αδελφοί. Αυτές τις τελευταίες ημέρες, αδελφοί, πρέπει να σωθούνε οι ψυχές αυτές, οι ταπεινές, όπως λέει εδώ, τα νήπια, να πούνε ναι στον Ιησού Χριστό, για να έρθει αυτή η δύναμη, αδελφοί, και να τους αναγεννήσει, για να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή, αφήνοντας τα παλιά, την αμαρτία, όλα τα πράγματα τα οποία μας οδηγούσαν στο θάνατο, αδελφοί, και περνάμε στο άλλο στρατόπεδο, το καλό, έτσι μου το είχε δείξει εμένα ο Κύριος, σε νύπνιο. Πέρασε σε ένα καλό στρατόπεδο, οι οποίοι μέσα όλοι ήταν πολύ καλοί και φορούσαν στρατιωτικές στολές. Και κοίταξα και εγώ τον εαυτό μου, φορούσα και εγώ στρατιωτική στολή. Πω, τι ωραία, λέω. Καθαροί όλοι στη θέση τους εκεί. Βέβαια, εγώ στην αρχή μου είχε δείξει την καρδιά μου ακριβώς ο Κύριος τις ημέρες της αναγεννήσεώς μου. Προχωρούσα, έβλεπα όλοι έχουν τις θέσεις τους. Πώς είναι στα πάρκινγκ των αυτοκινήτων και έχει τις άσπρες γραμμές, έτσι ήταν. Έτσι ήταν, γωνία. Και ο καθένας είχε τη θέση του, στεκόταν έτσι ωραία. Εγώ δεν είχα όμως, κουβαλούσα και ένα από πίσω μου μια τσάντα βαριά και έτσι πήγαινα. Προσπαθούσα να βρω το μέρος μου, λέω, εγώ δεν έχω μέρος σε αυτό το στρατόπεδο. Έψαχνα, πήγαινα, κοίταζα τους ανθρώπους εκεί με τις στολές τους, κοίταζα. Βέβαια ο Κύριος μου είχε μάθει πάρα πολλά με εκείνο το ενύπνιο. Έβλεπα άλλος, είχε πάρει πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πήγαινα, κοιτούσα μπροστά του έτσι, ούτε τα μάτια του δεν παίζανε. Έτσι ήταν. Όπως ο στρατό, αδελφοί, προσοχή. Εκεί έβλεπε αυτόν εκεί που μας μιλούσε μπροστά. Ο άλλος ήταν λίγο πιο χαλαρός. Ο άλλος κοιτούσε έτσι. Και εγώ παρατηρούσα, μου είχε δείξει ακριβώς την καρδιά μου, αδελφοί, και την Εκκλησία του Χριστού. Και σε κάποια στιγμή με εμπόδιζε πάρα πολύ αυτό το βάρος και πήγα και το πέταξα σε μια γωνία. Έφυγε η αμαρτία από πάνω μου, έφυγε το βάρος της αμαρτίας, αισθάνθηκα ελαφρωμένος. Και ήρθε παράλληλα μια θλίψη μέσα μου, δεν έχω θέση εγώ εδώ, θέλω και εγώ να έχω μια θέση. Και άρχισα να ψάχνω και βρήκα τη θέση μου, αδελφοί, βρήκα τη θέση μου, ήταν άδεια, με περίμενε.
Πήγα και εγώ εκεί, παπ, στήθηκα και κοιτούσα αυτόν, αδελφοί, μπροστά μου, όλοι κοιτούσαμε έτσι, προς τα εκεί, δεν ξέρω, εμείς τα αδέλφια γνωρίζουμε πώς γινόταν στο στρατό το πρωί, πώς λέγεται, η φρουρά ή όλα αυτά, όλοι κοιτάμε προς τα εκεί και ο υπεύθυνος κοιτάει προς τα εδώ. Ήταν κάποιος ο οποίος μας μίλαγε. Και τι έλεγε, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να εκτελέσετε σωστά τα παραγγέλματα. Γιατί θα έρθει ο στρατηγός για επιθεώρηση. Ένα ενύπνιο, αδελφοί, δεν μπορώ να το ξεχάσω, πάνε χρόνια. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, αδελφοί. Και εγώ προσπαθούσα να εκτελέσω και να προσπαθήσω να συγχρονιστώ με τα αδέλφια μου, όλοι μαζί να εκτελέσουμε σωστά, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν πήγαινε. Και αυτός μας παρακαλούσε, αδελφοί, σας παρακαλώ, προσπαθήστε, έρχεται ο στρατηγός. Και εκεί που δεν μπορούσαμε, αδελφοί, να συγχρονιστούμε, σηκώνει τα χέρια ψηλά αυτός μπροστά και λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Και κάνω κι εγώ έτσι μία πάνω και τι να δω, ήμασταν έτσι σε ένα βαθούλωμα, ήταν όλο το στρατόπεδο και ήταν έτσι επάνω, έτσι σαν κερκίδες, ας πούμε, αλλά από χώμα, και βλέπω επάνω, γύρω, κάτι άλλοι άνθρωποι με άλλες στολές. Αλλά δεν κοιτούσαν προς τα μας, κοιτούσαν προς τα έξω. Και ήταν έτσι, μας φιλούσαν, αδελφοί. Μας φιλούσανε γύρω-γύρω του στρατοπέδου, κύκλο του στρατοπέδου. Ήταν, αδελφοί, οι άγγελοι, οι οποίοι είναι γύρω-γύρω από την εκκλησία μας και μας και φιλάνε την εκκλησία του Χριστού, αδελφοί. Γιατί έτσι και δεν υπήρχε αυτή η προστασία, δεν θα υπήρχαμε, αδελφοί. Γιατί υπάρχει ο εχθρός της ψυχής μας, ο οποίος έχει μίσος μεγάλο και ζητάει να μας καταπιεί ζωντανούς. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί, που μας φιλάει, μας έχει ενωμένους και αγαπημένους και προχωράμε σε αυτόν τον, δεν θα έλεγα εύκολο αγώνα, αλλά όπως λέει και πιο κάτω, αδελφοί, όπως λέει σε άλλο σημείο του Λόγου του Θεού, ότι είναι ζυγός μεν, αλλά είναι καλός και υπάρχει φορτίο, αλλά είναι ελαφρύ. Επειδή έχουμε βοηθό, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Πάντα συνεχίζει στο 27ο εδάφιο και λέει, πάντα παραδόθησαν εις εμέ από του Πατρός μου, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και εκεί που ήταν επάνω, αδελφοί, και προσευχόταν και δόξαζε τον Κύριο, δοξάζω σε Πάτερ, που έλεγε εκεί, απευθύνεται τώρα στους μαθητές του και τους λέει, όλα παραδόθηκαν από τον Πατέρα σε μένα, τους λέει. Στον Ιησού Χριστό είναι τα πάντα, αδελφοί, παραδομένα από τον Κύριο, από τον Πατέρα Θεό. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Και κανένας δεν ξέρει, δεν με ξέρει, λέει, εμένα, τον Υιόν. Κανένας δεν με ξέρει, μόνο ο Πατέρας με ξέρει. Πιο κάτω θα δούμε και ποιος άλλος τον ξέρει ακόμη, αδελφοί. Ούτε τον Πατέρα ξέρει κανένας, λέει, αλλά μόνο εγώ, μόνο ο Υιός. Ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει τον Πατέρα. Και εδώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν. Να είμαστε εμείς εδώ πέρα. Εμείς είπαμε, θέλουμε, Ιησού Χριστέ, να έρθει στη ζωή μας. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας αποκαλύφθηκε. Είπε, εγώ είμαι. Αυτό είναι όλο το σωτηριακό έργο. Έτσι θα πάτε στον Παράδεισο. Εγώ θα σας αποκαλύπτω το λόγο που διαβάζετε. Ήθελε ο Ιησούς Χριστός να είμαστε εμείς σήμερα εδώ και να καταλαβαίνουμε αυτά που μας λέει από το Λόγο Του. Γιατί λέει εδώ, και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι το θέλημα του Θεού που βρισκόμαστε, αδελφοί, αυτή τη στιγμή εδώ. Στο 28ο εδάφιο λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί, ίσως το γνωρίζουμε όλοι και το αποστηθίζουμε, το ξέρουμε απ' έξω. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Πολύ ωραίο εδάφιο. Και βλέπω έναν Ιησού Χριστό με ανοιχτά τα χέρια έτσι και να απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Και να τους λέει, ήρθετε σε μένα όλοι. Εσείς που είστε κουρασμένοι
και φορτωμένοι από τι? Από όλα αυτά, αδελφοί, που συμβαίνουν στον κόσμο. Πόλεμοι, λέει σε άλλο σημείο. Θα ακούσετε πολέμους, θα ακούσετε ότι γίνονται σεισμοί, θα ακούσετε ότι... Τι ακούμε, αδελφοί, κάθε μέρα στις ειδήσεις, τι ακούμε? Εκεί ξεσπάει ένας εμφύλιος, εκεί ξεσηκώνονται μερικές χιλιάδες, προσπαθούν, γίνεται κάτι, εκεί αλλού γίνεται σεισμός, αλλού... Μήπως ζούμε στις τελευταίες, στις έσχατες ημέρες? Πιστεύω, αδελφοί, ναι. Και έρχεται ο Κύριος μας, αδελφοί, και μας λέει ότι πρέπει να τα πάρουμε τα πράγματα σοβαρά, να μην καθόμαστε έξω στον κόσμο και να κουραζόμαστε από τον κόσμο. Έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλούς στη δουλειά μας. Είμαστε μόνοι μας εμείς εκεί, χριστιανοί, άνθρωποι του Θεού, και μας περιτριγυρίζουν άνθρωποι άπιστοι. Ακούμε πώς μιλάνε ο ένας με τον άλλον. Βλέπουμε τι κάνουν, τι χειρονομίες, τι, πώς ο ένας χτυπάει τον άλλον. Είναι δύσκολα αυτά, αδελφοί, κουραζόμαστε. Θα πάμε στο σπίτι, θα προσευχηθούμε, θα έρθουμε στην εκκλησία, να φύγει όλο αυτό, θα πάμε στο Χριστό, όπως μας φωνάζει και μας λέει ελάτε, αλλά απευθύνεται και στον κόσμο ο οποίος δεν τον έχει γνωρίσει ακόμη, αδελφοί, που τυραννιέται έξω στη μάστιγα του Φαραώ εκεί, του διαβόλου. Πάρε και αυτήν, πάρε και την άλλη. Και από εκεί που ήρθαμε και εμείς, αδελφοί, και εμείς ήρθαμε χτυπημένοι και φορτωμένοι. Και μας ελευθέρωσε ο Κύριος, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, και εγώ θέλω, λέει, σας αναπαύσει, θέλω σας ξεκουράσει. Εγώ αισθάνθηκα να ξεκουράζομαι, αδελφοί. Αισθάνθηκα να ξεκουράζομαι στο Χριστό όταν ήρθα. Μα μπορεί να με δει κάποιος, αυτός είναι ο Δημήτρης? Ακούω καλά τι λέει? Αυτός ήταν, αδελφοί, αν με δει κάποιος από την παλιά ζωή, θα πει δεν είναι δυνατόν να μιλάει αυτός έτσι. Αυτός είναι, τι του κάνανε? Τίποτα δεν μου κάνανε, αδελφοί, αλλά ήρθα κι εγώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Κουράστηκα από αυτή τη ζωή και κοίταξα τα μάτια μου επάνω. Λέω, υπάρχει κάποιος που μπορεί να με βοηθήσει? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να με σώσει? Γιατί κάποιος μου λέει συνέχεια να δώσω ένα τέλος σε αυτή τη ζωή μου. Ο πονηρός ήταν, ο εχθρός μου ήταν, και ο εχθρός μας, και ο εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά κοίταξα πάνω και ζήτησα τον Ιησού Χριστό, αυτό ήταν. Τι γίνεται, αδελφιά, άμα κοιτάξω πάνω και ζητήσω τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό μέσα από την καρδιά μου? Φεύγουν τα πάντα. Λέει ο Κύριος, τελείωσε τώρα. Τελείωσε. Με ζήτησε το παιδί μου. Και έρχεται και μας προστατεύει. Εδώ θα μείνουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί. Συνεχίζει στο 21ο, αδελφοί, εδάφιο, και λέει, άρατε το ζυγόν μου εφημάς. Πάρτε, λέει, ζυγό και μάθετε από μένα, διότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδιά. Να πάρουμε και εμείς το ζυγό μας. Έχουμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι εύκολο και τόσο απλό να περπατήσω σε αυτόν τον δρόμο, αλλά εάν μάθω από τον Κύριό μου πόσο πράος και πόσο ταπεινός είναι, πιστεύω θα γίνει εύκολο, αδελφοί. Είναι εύκολο με τη βοήθεια του Κύριου μας. Γιατί, λέει, θέλουμε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Αναπαύτηκαν οι ψυχές μας. Γιατί αναπαύτηκε η ψυχή μου? Λέτε, αναπαύτηκε η ψυχή σας. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, θα σας το πω γιατί. Στην παλιά ζωή, συνέχεια συγκρίνω, αδελφοί, γιατί βλέπω πώς ήμουνα και πώς ήμουν. Δεν ήξερα πού πάω. Δεν ήξερα τι θέλω. Δεν ήξερα ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Πήγαινα όπου με πηγαίνανε και έκανα ό,τι άρεζε στα μάτια μου. Άρεζε. Ήταν, αδελφοί, άρεζε στο σώμα μου, άρεζε στη γεύση μου. Εκεί πηγαίναμε, αδελφοί. Αλλά τώρα τι έγινε? Βρήκα ανάπαυση στην ψυχή μου. Γιατί? Γιατί τώρα ξέρω πού πάω. Ξέρω πού πάω και είμαι σίγουρος. Ξέρω ποιος είναι ο δρόμος που θα περπατήσω. Ξέρω πώς θα φερθώ στους ανθρώπους, πώς θα φερθώ στη γυναίκα μου, πώς θα φερθώ στα παιδιά μου.
Ξέρω ποια είναι η οικογένειά μου, ποιος είναι ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέλφια μου, όπως είπε ο Κύριος. Ξέρω, αδελφοί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Πάρα πολύ τον ευχαριστούμε, αδελφοί. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Και ο Κύριος επιθέτει βεβαίως, αδελφοί, ζυγό και φορτίο σε μας. Γιατί? Για να μας εκπαιδεύσει, για να μείνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αδελφοί, που ο Κύριος επιτρέπει κάτι στη ζωή μας. Πάρα πολλοί λόγοι. Αλλά όλοι αυτοί οι λόγοι που υπάρχουν οδηγούν προς σωτηρία των ψυχών μας. Ποτέ ο Κύριος δεν επιτρέπει κάτι στη ζωή μου για να γίνει κάτι κακό, αδελφοί, στη ζωή μου. Μα φαίνεται ότι είναι κακό. Εγώ δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή ειρήνη, δεν μου αρέσει έτσι όπως είμαι. Περνάω μια δοκιμασία, περνάω ένα πρόβλημα ή μια ασθένεια. Περνάω μια οικονομική δυσχέρεια. Γιατί, δεν ξέρω γιατί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι για το καλό μου. Και ότι αυτό το οποίο περνάω με εκπαιδεύει για να φτάσω μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που το τέλος θα είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που μας οδήγησε και σήμερα εδώ. Ο Κύριος να αναλάβει, αδελφοί, όλους μας, να αναλάβει τις οικογένειές μας, να αναλάβει τα παιδιά μας, την νεολαία μας, και όλοι μαζί, αδελφοί, να προχωρήσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος, τη σωτηρία των ψυχών μας. Ο Κύριος να αναλάβει και τα υπόλοιπα. Αμήν.